και με φίλησε. Και ήταν και έτσι ένας άνθρωπος μικρού αναστήματος. Οπότε είχα πιο πολύ την αίσθηση, το τράνταγμα. Το είπα στο Λινέο και έφυγε, ναι. Έφυγε από την παράσταση. Έφυγε από εσύ βρήκες το θάρρος να το πεις τότε. Αλλά μπορεί να υπήρχαν και, και άλλα παιδάκια τα οποία δεν είχαν το θάρρος και τη δύναμη. Άκουσες όμως τι είπε. Είπε ότι αυτό που τη συγκλώνησε για να το πει στο Στέφανο Λινέο ήταν το τράνταγμα. Άριελ. Ναι. Λοιπόν, γίνεται. Έχει μια καθυστέρηση, συγγνώμη. Ναι, γι' αυτό απλά καθώς μιλάμε όλοι μαζί, είναι δικό μας λάθος, με συγχωρείς. Λοιπόν, στα 9 σου χρόνια λοιπόν γίνεται αυτό. 9-10, ναι. Έχεις μετά στην παράσταση Εβίτα ένα άλλο περιστατικό, ναι, με έναν ηθοποιό που ακόμα, ναι, είναι ενεργός. Αυτό μας έχει σοκάρει. Ποιο ήταν αυτό το περιστατικό και γιατί αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και είναι ακόμα ενεργός. Τι εννοείται. Ωραία, συνέβη και αυτό. Τότε δεν το είπα, διότι ήταν πολύ σοβαρό για μένα. Θες να μας πεις τι είχε συμβεί σε εκείνη την παράσταση. Μια παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, πάλι είχα αυτό το τράβηγμα και το έντονο από τα μάγουλά μου, έτσι αυτό. Γιατί κατά τα άλλα, εύκολα θα μπορούσε να μου πει κανείς, ρε παιδί μου, είσαι σίγουρη τώρα, σε φίλησε στο στόμα. Ένα πεταχτό φίλι, έτσι, και στις δύο περιπτώσεις ήταν αυτό. Δεν έχει σημασία. Ο πόνος όμως στα μάγουλά μου είναι αυτό που το έχω στη μνήμη μου. Έχει καταγραφεί. Πέρασανε πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αργότερα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήρθε να... και θα ήμασταν πάλι συνεργάτες, συνάδελφοι σε μια παράσταση. Και ακριβώς επειδή υπήρχαν παιδιά, το είπα αμέσως και έμεινε εκεί. Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει ακόμα, είναι ενεργός, είπες, στο θέατρο. Δεν έχει απομακρυνθεί τελείως μετά από αυτό που είπες, που ανέφερες στους αρμόδιους του θεάτρου τότε. Ναι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει ακόμα. Ναι, το θέμα είναι, είσαι διατεθειμένη όμως να πας για να το καταγγείλεις. Δηλαδή να πας στο ΣΕΗ και να πεις αυτό που έζησες. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα είχε κάποια σκοπιμότητα αυτή τη στιγμή. Εγώ να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Καλό σας απόγευμα, η Μινάντια Αλεξίου, αστυνομική ρεπόρτερ. Φτάνετε να το συνειδητοποιήσετε, γιατί φαντάζομαι σε εκείνη την ηλικία, ακόμα και το τράνταγμα, ακόμα και την κίνηση, δεν την είχατε απόλυτα ξεκαθαρισμένη μέσα σας. Πότε συνειδητοποιείτε ότι αυτό που συνέβη τότε ήταν μια παρενόχληση, ήταν μια μορφής ενέργειας που δεν ήταν με τη δική σας συγκατάθεση. Τότε το είπε, τότε το καταγγείλε. Το συνειδητοποιείτε απόλυτα, στο εύρος του. Να σας πω κάτι. Υπήρχαν, λοιπόν, είναι γενναίες, έτσι. Τότε η κατάσταση ήταν, ας πούμε, πάλι στο θέατρο είχε εμφανιστεί ένας, είχε παραβιάσει κάποια κάγκελα, δεν ξέρω, ήταν στο Κυπροθέατρο Αλίκη, είχε μπει ένας επιδειξίας. Τον είδα μπροστά μου, τάχασα, τρόμαξα, βεβαίως πάντα εγώ δεν ήθελα να δείξω ότι μπορεί να είμαι αδύναμη, να είμαι επισυναισθηματική.